Μισή μήνε έχει ξεκινήσει. Μόνο το έργο έχει ξεκινήσει 13,5. Πώς γίνεται 16 ψυχάρι, να είναι κλειστή το τμήμα αυτό που συζητάμε. Δεύτερον, τους 2,5 μήνες το καλοκαίρι και τις 20 μέρες του αυτό, οι 3 μήνες δεν αφαιρούνται από τον χρόνο υλοποίησης του έργου. Επομένως πέφτουμε στους 10. 2 μήνες κάναμε να έρθουμε μέχρι τη Τσελεπή. Αν θυμάστε καλά, εδώ είναι τα στοιχεία όλα, η ψυχάρι λειτουργούσε από την Απλοταριά και από την Πασπάτη, γιατί είχαμε κάνει αντιδρόμηση στην Αργέντη. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ερχόντουσαν και αυτοκίνητα εκεί στη γωνία με την Τσελεπή. Και αυτοκίνητα και πεζοί. 2 μήνες έκανε αυτό. Αφαιρέστε τους και αυτό. 5 μήνες ήμασταν στην Πασπάτη. Ποιος εμπόδιζε στην ψυχάρι, στο τμήμα από Απλοταριά μέχρι την κάτω στην Τσελεπή. Ποιος εμπόδιζε τους πεζούς και ποιος τους ενοχλούσε. Τα αυτοκίνητα δεν περνάγανε. Επομένως, στην ουσία η ψυχάρι, το τμήμα αυτό που συζητάμε σήμερα, το συγκεκριμένο, είναι 2,5 μήνες το πρόβλημά του. Γιατί λένε 16. Το αντιλαμβάνομαι. Έχουν ζητήσει και από εμάς και έχουν πει για αποζημιώσεις. Το ψάξαμε πολύ το θέμα, γιατί έχουν δίκιο. Αν υπήρχε δυνατότητα θα το κάναμε. Όμως να ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή δεν χαϊδεύει αυτή. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω ποτέ. Ξέρω πάρα πολύ καλά, το ψάξα, ότι αποζημιώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο γίνεται για κοινοφέλεια, για να αποφύγουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα και όλα αυτά που συνέβαιναν παλιότερα, και γίνεται μέσα στον δημοτικό δρόμο. Επομένως δεν μπορούμε να δώσουμε αποζημιώσεις. Είδαμε για τη δυνατότητα με τα δημοτικά τέλη, και βεβαίως υπήρχαν κάποιοι άλλοι την ημέρα που πήγαμε εκεί την προηγούμενη Πέμπτη, οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν αποζημιώσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία με το συνήγορο του πολίτη. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το χειροκροτήσει. Μακάρι να καταφέρει αυτός που υποσχέθηκε ότι μπορούν να πάρουν αποζημιώσεις οι επαγγελματίες της περιοχής, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το χειροκροτήσει. Όμως εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Πότε θα κλείσει, δηλαδή? Η ψυχάρι, περιμένουμε, σας είπα, σήμερα βγαίνει η απόφαση. Μόλις ξεκινήσει η αρχαιολογική υπηρεσία να αφαιρεί τα ευρήματα, εάν θέλει την πρότασή μας να βοηθήσουμε και εμείς να τα αφαιρέσουμε και να τα μεταφέρουμε κάπου, ούτως ώστε να μην καθυστερήσει 10 μέρες, αλλά να το κάνουμε σε 2 ημέρες και τα ευρήματα μεταφερθούν όπου μας υποδείξει η αρχαιολογική υπηρεσία, για να κερδίσουμε 5-6 εργάσιμες ημέρες, εμείς θα βάλουμε τη σωλήνα και θα συνεχίσουμε την εξκαφή. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα συμβεί στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Θα συνεχίσουμε την εξκαφή, εάν παρουσιαστούν ξανά ευρήματα, θα αφήσουμε την αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει την αποτύπωση, θα κλείσουμε την εξκαφή, θα το δώσουμε για χρήση, ούτως ώστε όταν ξανανοίξουμε τον Ιανουάριο, δηλαδή όπως περίπου και πέρυσι, 15-16 του Δεκέμβρη μέχρι τις 10 του Γενάρη, θα αφήσουμε κλειστά. Θα δούμε όμως πρώτα να κάνει την αποτύπωση η αρχαιολογική υπηρεσία στο νέο κομμάτι της εξκαφής, ούτως ώστε να έχει πάει στο αρχαιολογικό, στο τοπικό συμβούλιο, και όταν ανοίξουμε το Γενάρη να έχει έρθει η απόφαση από το τοπικό συμβούλιο να συνεχίσουμε για να βάλουμε αυτή τη σωλήνα και να μένει μια σωλήνα ακόμα. Υπάρχει περίπτωση, επειδή προηγουμένως το αναφέρατε και το τονίσατε μάλιστα, αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι για παράδειγμα ο εργολάβος μπορεί να ζητήσει παράταση 2-2,5 μήνες για το έργο, διότι η δικαιοδοσία έχει σταματήσει την προηγούμενη φορά. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή από το Μάρτι να πάμε Απρίλη-Μάη. Σας είπα τι δυνατότητες έχει. Ξέρετε, όταν ζητήσεις από τον ανάλογο. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα να πάει. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η πορεία με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Εμείς, το επαναλαμβάνω και σήμερα και δημόσια, εάν η αρχαιολογική υπηρεσία μας πει την Δευτέρα, την Τρίτη, προχωρήστε και κάντε την εξεγραφή, εμείς μέχρι τις 10-15 του Δεκέμβρη μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει ολόκληρο το έργο. Πλωταριά που είχε φτάσει μέχρι κάτω. Θυμάστε από την Πασπάτη οι σωλήνες που ήταν πλαστικοί αυτοί, έτσι, μικρότερης και βάρους και διαμέτρου και όλα. Τότε, επειδή το συζητήσαμε με την τεχνική μας υπηρεσία, είπαμε, ρε παιδιά, αν γίνει μέσα στον Αύγουστο για παράδειγμα, είναι αυτή. Βγήκανε βέβαια κάποιοι και λέγανε έγινε τροπικό το κλίμα της Χίου και αν θα βρέξει, έβρεξε μέσα στον Αύγουστο. Λίγα νερά, θυμάστε, γιατί μας είχα που είχαμε προβλήματα. Δύο φορές. Είχαμε φροντίσει και συνδέσαμε τους αγωγούς από την Πασπάτη στον αγωγό που περνάει, τον τουρκικό αγωγό που περνάει από την Απλοταριά, ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν από εκεί τα όμβρια. Σήμερα, εάν θα συμβεί οποιαδήποτε νεροποντή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί οι σωλήνες που ξεκινάνε από την Ριζαρίου έχουν διανεμιστεί τα νερά, ο όγκος των
των υδάτων και πηγαίνουν και από την Καλοπλήτη στην άλλη σωλήνα Ονδρίων και από την Πασπάτη που κατεβαίνουν και θα μπαίνουν στην Απλοτεριά. Το κομμάτι εκείνο της ψυχάρκης και της Απλοτεριάς, ό,τι νερό και να πέσει, θα πέσει μέσα στο σκάμα, δόξα τω Θεώ, οι σωλήνες είναι από κάτω να το πάνε στη θάλασσα. Άρα δεν θα έχουμε κάποια... Κανένα πρόβλημα. Είναι περίπου η ονομαστική παροχή της σωλήνας που μπήκε τώρα. Είναι 8 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο περίπου. 7,95 τόσο. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια δυνατότητα να παροχετεύουμε τα νερά. Έτσι τώρα είναι πρωτόγνωρα, ας πούμε. Είναι με καλή επέμβαση. Οπότε αυτή την παροχή θα μας εξασφαλίσει ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πλημμύρας πλέον. Έτσι.